Και κύριε, καλησπέρα σας. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες δίνουν και σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Από τα πύρινα μέτωπα, ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του ενώ τραυματίστηκαν και πυροσβέστες. Την ίδια ώρα στην Αθήνα βρίσκεται ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι στο πλαίσιο της συνάντησης που έχει ο Πρωθυπουργός με τους ηγέτες των κρατών της Βαλκανικής. Θα δούμε όλα τα θέματα αναλυτικά με τη βοήθεια των συναδέλφων που παρακολουθούν τις εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Βαγγέλη Κοκολάκο, καθώς στην Αλεξανδρούπολη έχουμε νέο πύρινο μέτωπο και καίγεται το πανέμορφο δάσος της Δαδιάς, Βαγγέλη. Μένεται ανεξέλεγκτο το μέτωπο της πυρκαγιάς στον πυρήνα του δάσους της Δαδιάς, Γιώργο. Η φωτιά καίει το μοναδικής ομορφάς παθαίνω δέσος στο σημείο που είχε γλιτώσει από την περσινή πυρκαγιά. Πυροσβέστες είναι αδύνατο να προσεγγίσουν, δεν υπάρχουν μονοπάτια. Μόνο εναέρια μέσα μπορούν να πραγματοποιήσουν ρήψεις. Η κατάσταση της είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Αν κρίνουμε, Γιώργο, και από την περσινή φωτιά, βρεθήκαμε και πάλι εδώ στη Δαδιά και η πυρκαγιά έζησε μετά από 9 ημέρες. Όσον αφορά τώρα το μέτωπο στο Νότιο Εύρο που δίνεται τιτάνια μάχη για τρίτη ημέρα, τα μέτωπα που απασχολούν αυτή την ώρα είναι δύο. Αυτό στην νοητή γραμμή, Αμφιτρίτη, Δωρικό και Νύψα, και αυτό μεταξύ των χωριών Λουτρό και Μοναστηράκι. Επίγειες και νεαέρειες δυνάμεις επιχειρούν και προσπαθούν να περιορίσουν τα μέτωπα. Μια μεγάλη μάχη, καθώς οι δυνάμεις έχουν διασπαστεί λόγω των πολλών πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η κρισιμότητα της κατάστασης είναι τέτοια που κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει αυτή την ώρα στον Εύρο. Το κλιμάκιο αποτελείται από τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Στάθη Κωνσταντινίδη και τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο, μεταξύ άλλων, Γιώργο. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε εμείς αμέσως και στην Αντιγόνη Θάνου για να μας δώσει την εικόνα από τον πύρινο εφιάλτη στη Βιωτία που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί και από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι η φωτιά προκλήθηκε από εργασίες, Αντιγόνη. Ναι, Γιώργο, και εμένεται η φωτιά εδώ στον πρόδρομο Βιωτίας με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Βλέπετε και το μέτωπο που σας δείχνουμε αυτή τη στιγμή από τις 2 η ώρα το μεσημέρι και η δασική έκταση σε ένα μέτωπο το οποίο απέχει μόλις 500 μέτρα από τα σπίτια. Μάλιστα, μέχρι και την τελευταία στιγμή μηχανήματα έργου βρίσκονται στο σημείο και ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Από νωρίς το πρωί τα εναέρια και η πύγια μέσα δίνουν μια τεράστια μάχη προκειμένου να οριοθετήσουν τη φωτιά. Ωστόσο, η δυνατή άνεμη που στην περιοχή, όσο και οι διάσπατες αιστείες που υπάρχουν, δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες αναζωπηρώσεις. Συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας προς τον οικισμό Σαράντι, εκεί όπου ήχησε το 112. Βλέπετε αυτή τη στιγμή και τα εναέρια μέσα που πετούν από πάνω κάνοντας ρήψεις νερού. Επιποδός βρίσκεται και το λιμενικό, καθώς επιβιβάστηκαν και κάποιοι πολίτες σε αλλιευτικά για προληπτικούς λόγους. Πρέπει να σου πω ότι στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ρηχτεί και οι κάτοικοι, όπου προηγουμένως είδαμε με κουβάδες, με λάστιχα να προσπαθούν να συμβάλλουν όσο μπορούν, συγκλονισμένοι και εκείνοι από τον χαμό του 80χρονου βοσκού που έχασε τη ζωή του το πρωί στην προσπάθειά του να σώσει τα ζώα του. Τώρα πρέπει να σου πω ότι οι πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται επιποδώς, καθώς σε λίγη ώρα θα σταματήσουν και οι ρήψεις και τα εναέρια μέσα, με τους κατοίκους να είναι αντιμέτωποι με μια πολύ δύσκολη νύχτα, Γιώργο. Αντιγόνη, να σε ευχαριστήσουμε. Μεγάλο τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι το μέτωπο και στην Καβάλα, όπου κάει και πυροσβεστικό όχημα και δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Το 112 μάλιστα είχε ήδη σε 4 οικισμούς στην περιοχή. Και εκεί βρίσκεται ο Άγγελος Τσέλιος για να μας μεταφέρει την εικόνα και την κατάσταση όπως έχει αυτή την ώρα. Άγγελε. Γιώργο, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και είναι μια περίεργη φωτιά, θα μου επιτρέψει να πω, γιατί όλη αυτή η περιοχή και αυτό που βλέπετε πίσω μου, όπου και ο ήλιος έχει χαθεί από τους καπνούς, δεν είναι πευκό δάσος. Δεν έχει δηλαδή κάποιο στοιχείο που να είναι πευκό δάσος, να υπάρχει κάποια προβοκάτσια. Ωστόσο, από τις 12 παρακάτω που ξέσπασε η φωτιά, δεν έχει σταματήσει να καίει αμπελοκαλλιέργειες, ελαιώνες, να καίει αγροτικές εκτάσεις. Έχει κάψει σε 4 οικισμούς αρκετά σπίτια, έχει κάψει στάνες με ζώα. Όπως είπες και εσύ στην αρχή, τραυματίστηκαν 2 πυροσβέστες, έπασαν εκτάματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και ένα πυροσβεστικό όχημα. Και όμως πρέπει να σου πω ότι όσο περνάει η ώρα, οι άνεμοι δυναμώνουν. Δηλαδή, ενώ πριν από λίγο μπορεί να ήταν γύρω στα 5 κουφόρα, αυτή τη στιγμή ξεπερνάει τα 6. Εκεί που λένε οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι εθελοντές, το δασαρχείο, όλοι αυτοί ότι εντάξει, το ελέγξαμε, εκεί ξεσπάει μια νέα αιστεία. Είναι αγροτοκαλλιέργειες, είναι στάρια αφαιρισμένα, που αυτά είναι παρουπαποθήκη, επέτρεψα μου να πω, και αυτό είναι το δύσκολο όλη τη υπόθεση. Δεν υπάρχουν εναέρια μέσα ιδιαίτερα, ένα ελικόπτερο κάνει ρήψεις και 2 πετσετέλ, γιατί υπάρχουν και οι φωτιές στον Εύρο, στη Ροδόπη, και όπως καταλαβαίνει κανείς, τα μέσα έχουν διαμοιραστεί.
με τον τρόπο που ξέρουν καλύτερα οι αξιωματικοί. Και αυτό, υπάρχει ένα ποτάμι εδώ πιο κάτω, το οποίο έχει αρκετό νερό. Και εκεί μπορούν τα βιτιοφόρα να γεμίζουν νερό τα πυροσβεστικά της υδροφόρησης, ώστε να μην απομακρύνονται πάρα πολύ από το τόπο της φωτιάς. Πάντως, πριν από λίγο και εγώ ήρθαν και άλλα σπίτια στα επάνω χωριά, εδώ που βλέπετε τον καπνό, τον πικρό καπνό που μας δείχνει ο συνάδελφος Σωτήρης. Εκεί λοιπόν, πάνω που είναι τα ορεινά χωριά, υπάρχουν δυστυχώς και αρκετά καμένα σπίτια, Γιώργο. Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το βράδυ που έρχεται, πάντως τα πράγματα με αυτό τον αέρα, Γιώργο, είναι αρκετά δύσκολα. Ας ελπίσουμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα καταφέρουν να οριοθετήσουν εκεί, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, ότι, που έχουμε πολλά πύρινα μέτωπα τις φωτιές. Δυστυχώς οι εικόνες που μας μεταφέρετε όλοι οι συνάδελφοι είναι πραγματικά εφιαλτικές. Άγγελ, να σε ευχαριστήσουμε και, και σένα. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να παρακολουθήσουμε τώρα το χρονικό των εξελίξεων από όλα τα πύρινα μέτωπα, αλλά και το πώς ένας ηλικιωμένος κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του από τη μεγάλη φωτιά στον πρόδρομο Βιωτίας. Και γόμασταν για 5 λεπτά. Πώς του πιάσει. Τίποτα. Η Βιωτία ζει ξανά τον απόλυτο εφιάλτη. Μια σκληρή μάχη με τις φλόγες. Υπάρχουν πάρα πολλές διάσπαρτες εστίες εδώ στον πρόδρομο Βιωτίας, με τη φωτιά που έχει ξεσπάσει λίγο μετά τις 9. Βλέπετε τις φλόγες που ξεπηδούν αυτή τη στιγμή και σας μεταφέρουμε. 7:30-8 το πρωί ξεκίνησε η πρώτη φωτιά. Ξεκίνησε από τα πρώτα μαντρία εδώ πέρα. Έκαψε το μαντρί εδώ πέρα που φαίνεται. Έχει ξεσπάσει φωτιά στις κολόνες. Είχε κατέβει προς την παραλία μετά από τον αέρα. Έχει κάψει και 1-2 σπίτια. Τραγικός απολογισμός, ένας 80χρονος κτηνοτρόφος. Δεν πρόλαβε να φύγει από το ποιμνιοστάσιο του και βρέθηκε νεκρός. Ο ξάδελφός μου είναι. Κάηκε από τις αναθυμιάς, θα είχα πεθάνει κι εγώ. Σε αυτό εδώ το σημείο έχασε τη ζωή του 80χρονος βοσκός στην προσπάθειά του να σώσει τα ζώα του. Ο κτηνοτρόφος λιποθύμησε και κατέληξε από τις αναθυμιάς την ώρα που πήγε να σώσει τα ζώα του στον πρόδρομο Βιωτίας. Με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Ο ξάδερφός του ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε και τον παρότρινε να φύγει μαζί του. Πάω να πάρω το αγροτικό, δεν το βλέπα τον δρόμο να το κάνω πιο κάτω σε μια λάνα. Τρέχω στον ξάδερφό μου. Του λέω, έλα κοντά, καήκαμε. Τι είναι, μου λέει, αυτός τα έχασε. Ήτανε μέσα στο στάβλο, δεν είδε τίποτα. Έλα κοντά, δεν με ακολούθησε. Εγώ τροχάδιν πήγα σε μια ρεματιά, ήρθα από πίσω από τη φωτιά. Αλλιώς είχα καεί κι εγώ. Ο ίδιος υπέστη μεγάλη καταστροφή. Αντίκρισε τα ζώα του νεκρά. Πυροσβέστες με τη βοήθεια εθελοντών προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Η μανία της είναι καταστροφική. Ακόμα και θελοντές του Ερυθρού Σταυρού πήραν στα χέρια τους τις μάνικες για να βοηθήσουν τους εξαντλημένους πυροσβέστες. Είχε πάρα πολύ δυνατό άνεμο και πήγε πολύ γρήγορα διαστάσεις. Εικόνες από κοσμές. Οι κάτοικοι ειδοποιούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους με όλους τους τρόπους. Ήδη χτυπήσαμε την καμπάνα ώστε να δώσουμε σήμα στους ανθρώπους να προετοιμαστούν, γιατί η φωτιά ήδη έχει φτάσει στα πρώτα σπίτια, όχι μόνο από την πλευρά εδώ πέρα και γύρω-γύρω το χωριό έχει περικυκλώσει. Οι κάτοικοι έλαβαν 3 μηνύματα από τα 112 με διαφορά λίγο λεπτών για να είναι σε ετοιμότητα και για όσους είναι στην παραλία Σαράντι να πάνε στη Θίσβη, περιοχή δίπλα στον πρόδρομο. 2 εστίες ξέσπασαν και στα Ψαχνά σχεδόν ταυτόχρονα. Στη μία περίπτωση, στήλος λαμπάδιασε από καμένα λάστιχα. Το 112 έστειλε μηνύματα για απομάκρυνση των κατοίκων στα νότια Ψαχνά προς Ψαχνά και στη βόρεια Αρτάκη προς Αρτάκη. Στο έλεος των ανέμων και των αναζωπηρώσεων, η Αλεξανδρούπολη για 3η μέρα δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε 2 βασικά μέτωπα. Βρισκόμαστε λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό Νύψα. Επίγειες αλλά και αέρες δυνάμεις επιχειρούν προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο της αναζωπήρωσης και να μην πλησιάσει τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Ξανά πάλι τα ίδια. Ένα δράμα. Συνέχεια γίνονται αναζωπηρώσεις. Ήμασταν από εκεί, τα ελικόπτερα σβήραν από εκεί αναζωπήρωση και ξαφνικά βλέπουμε ρίχνει εδώ. Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στον κεντρικό Εύρο. Αυτή τη φορά στον πυρήνα του δάσους της Δαδιάς. Μιλάμε για ένα ιδιαίτερα δύσβατο σημείο και δύσκολα προσεγγίσιμο. Εδώ τα χήματα πυροσβεστικά είναι εδώ κοντά μας. Πιστεύω να πάμε όλα καλά, να μην έχουμε θύματα και σπίτια καμένα. Για να δούμε. Όλα θα πάνε καλά, πιστεύω. Άλλα 2 χωριά εκενώθηκαν στην Αλεξανδρούπολη μετά από μηνύματα του 112. Δύσκολες ώρες περνούν και οι κάτοικοι και στο διαλεκτό του Δήμου Νέστου. Η φωτιά είχε ανεξέλεγκτη πορεία. Σε χρόνο μηδέν, δηλαδή
Μέσα σε μισή ώρα έφτασε στο μικρό συνοικισμό της Δαμασκηνιάς. Οι φλόγες κατευθύνονται δυτικά στα χωριά Δαμασκηνιά και Ξεριάς, ενώ εστάλησαν μηνύματα 112 για κενώσεις του διαλεκτού της Δαμασκηνιάς, του Εκλεκτού και της Αβραμιλιάς προς την Παλαιά Εθνική Οδό. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε λεώνες και καλλιέργειες πάνω από την Εγνατία Οδό. Ενώ δύο πυροσβέστες στην προσπάθειά τους να δαμάσουν τις φλόγες υπέστησαν εγκάβματα. Ο ένας έχει καεί από τη φωτιά στο χέρι και ο άλλος στο πρόσωπο και οι δύο έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Έκτακτη δημιουργική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπό τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια και μετά από αίτημα της Ελλάδας ενεργοποιήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας για ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη ανταποκρίθηκαν η Ρουμανία και η Κύπρος και το βράδυ αναμένονται 56 Ρουμάνοι πυροσβέστες με 10 οχήματα. Η Κύπρος στέλνει δύο αεροσκάφη Air Tractor τα οποία αναμένονται από ώρα σε ώρα στη χώρα μας. Δεύτερη εφιαλτική νύχτα λόγω των συνεχιζόμενων αναζωπυρώσεων πέρασαν οι κάτοικοι στην Αλεξανδρούπολη. Έζησαν τον απόλυτο τρόμο και οι μαρτυρίες τους στην κάμερα του Αντένα συγκλονίζουν, καθώς περιγράφουν τα τρομακτικά λεπτά που οι πύρινες γλώσσες πλησίαζαν στις αυλές τους, με την αστυνομία να περνά πόρτα-πόρτα, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Και το χειρό τα πόδια. Ακόμα αίματα, ξερά αίματα. Τα χέρια μου εδώ. Εδώ. Έχω σφαχτεί. Η μάχη της Αλαμίνας που λένε, εντάξει, έγινε, πέρασε, αλλά αυτό εδώ δεν περνούσε. Ο Κωνσταντίνος Χριστίδης δείχνει τα σημάδια στα πόδια του που μαρτυρούν την τιτάνια μάχη που έδωσε χθες για να σώσει το σπίτι του. Έβλεπε εκατοντάδες στρέμματα από αμπέλια, από θήκες και αυτοκίνητα να παραδίδονται στις φλόγες. Με ό,τι μέσα διέθετε προσπαθούσε να τυθασεύσει την ανεξέλεγκτη φωτιά. Από εδώ μπήκε η φωτιά μέσα. Σαν παλαβός έτρεχα, μία από εδώ, μία εκεί από πίσω, μία από την άλλη γωνία. Μία ερχόμουν εδώ απάνω, μία πήγαινα εδώ από πίσω, γιατί και εδώ έγλειψε η φωτιά. Έχουν καεί αυτά εδώ δύο σειρές αμπέλια, τα δέντρα. Το σπίτι το γλιτώσαμε. Μαυρισμένες ψυχές, εικόνες καταστροφής. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος με την κάμερα του Αντένα καταγράφει τα πληγωμένα χωριά που απειλήθηκαν. Τι να γίνει, χαμός, κόλαση. Αυλές, σπίτια παντού. Από τα ελικόπτερα εδώ μέσα έρχεται νερό, εδώ, στα 100 μέτρα. Στα σπίτια τα σώσαμε. Η μάχη που δόθηκε το βράδυ της Κυριακής εδώ στο χωριό Νύψα ήταν τιτάνια. Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι προσπάθησαν να μην φτάσουν οι φωτιές μέσα στα σπίτια. Δυστυχώς, το εκκλησάκι του Ιερού Ναού μεταμορφώσεως του Σωτήρος έγινε στάχτη. Εδώ μέσα έσβηναν, τι να σου πω, ήταν το χάος. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τα πνευμόνια. Με πήρανε και με πήγαν σε ένα σπίτι για να μπορώ να... Εκεί κοιμήθηκα απόψη. Η κυρία Κυριακή σώθηκε τελευταία στιγμή. Θυμάται εκείνα τα λεπτά του τρόμου που η φωτιά ξεπηδούσε με μανία. Εγώ κοιμόμουνα και με φωνάζει ο εγγονός μου, φύγε γιαγιά από το σπίτι. Ξυπνάω και όλο το σπίτι ήταν γύρω-γύρω καπνό, γύρω-γύρω φωτιά από πίσω το σπίτι μου. Έφυγα κλαίοντας. Αλλά ήρθαν, πρόλαβαν, ήρθαν, την έσβησαν. Αλλά μπροστά όλο εκείνο το μέρος κάηκε. Ευτυχώς το σπίτι μου γλίτουσε, οι αυλές μου και αυτά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σώμα με σώμα. Οι αστυνομικοί πόρτα-πόρτα ειδοποιούν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Παντού. Πίσω φωτιές, εδώ φωτιές. Μείναμε μέσα στη μέση. Καλά να είναι δύο παλικαράκια αστυνομικοί και ήρθαν, μας πήρανε. Να ανεψιά μου τους ειδοποίησε. Μας πήραν άρον-άρον. Φωτιά ήταν παντού. Παντού. Λέει θα καούμε. Φύγαμε. Οι κάτοικοι στο χωριό Νύψα άϊπνοι για τουλάχιστον δύο ημέρες προσπαθούν με ό,τι μέσα έχουν να βοηθήσουν τους πυροσβέστες. Δεν κοιμόμαστε, δεν μπορούμε να πληθούμε, δεν μπορούμε να... ούτε νερό να πιούμε. Ρεύμα δεν υπήρχε. Μεγάλη ζημιά. Τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Όπου βλέπουμε καπνό, τρέχουμε, να δούμε πυροσβεστική, τρέξτε εκεί. Και στο κτήμα μας ήρθαν χθες, μας σώσαν τα παιδιά να είναι καλά. Μέσα σε δύο ημέρες 13 οικισμοί έχουν εκενωθεί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Είναι μαζί μας ο Μανώλης Ασαριώτης και θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα για το ποια περιστατικά, Μανώλη, απασχολούν περισσότερο την πυροσβεστική αυτή την ώρα. Και ξεκινάμε από το μέτωπο που ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι στα νότια-ανατολικά των ψαχνών της Εύβοιας. Μένεται ανεξέλεγκτο μέχρι και αυτή την ώρα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ανοίξει σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Πριν από λίγη ώρα, εστάληκε μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή της Νέας Αρτάκης και στο Βατόντα να εκενώσουν τις συγκεκριμένες περιοχές και να
κατευθυνθούν προς τη Χαλκίδα. Νωρίς το μεσημέρι, στη 1 και 4, είχαν αποσταλεί παρόμοια μηνύματα στους κατοίκους της νότιας περιοχής των Ψαχνών και στα βόρεια της Αρτάκης, επίσης να φύγουν, γιατί το μέτωπο απειλούσε τις δύο συγκεκριμένες περιοχές. Ήταν πάρα πολύ κοντά οι φλόγες και στα σπίτια και ήταν και η πυκνή καπνή. Εκεί καταστρέφει η φωτιά ελαιόδεντρα, υπάρχει χαμηλή βλάστηση, υπάρχουν ελάχιστα πεύκα. Επιχειρούν εδώ και πολλές ώρες, εδώ και τουλάχιστον 4 ώρες, περισσότεροι από 120 πυροσβέστες και από αέρος είναι 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα που κάνουν ρήψεις νερού και θα συνεχίσουν για τουλάχιστον μία ώρα ακόμα μέχρι να αναγκαστούν λόγω του σκότους να προσγειωθούν. Το δεύτερο μέτωπο που απασχολεί ιδιαίτερα αυτή την ώρα τις πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στην Κύθνο, μία φωτιά που κατευθύνεται προς την παραλία Σκύλος. Μπορεί εκεί να μην έχουμε μεγάλα δέντρα, να μην έχουμε βλάστηση, δηλαδή πυκνή, να είναι χαμηλή βλάστηση, κυρίως θάμνη, αλλά το κακό με την Κύθνο είναι ότι υπάρχουν ελάχιστες πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπάρχει βέβαια η πολιτική προστασία του νησιού που, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει ρηχτεί μαζί με τους ελάχιστους πυροσβέστες στη μάχη. Υπάρχουν και εναέρια τα οποία επιχειρούν και προσπαθούν να βοηθήσουν. Είναι μια φωτιά που απειλεί κάποιες διάσπαρτες κατοικίες που είναι ψηλά από την παραλία Σκύλος. Είναι δεκάδες τα περιστατικά που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και σήμερα οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πολλά από αυτά κατάφεραν να τα θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο πριν λάβουν διαστάσεις. Υπενθυμίζουν όμως οι ειδικοί πως και αύριο, λόγω των ισχυρών ανέμων αλλά και της ξηρασίας που επικρατεί, θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα και θα πρέπει όλοι οι πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν και σήμερα δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών που έχουν ρηχτεί στη μάχη με τις φλόγες. Πάμε να δούμε λοιπόν με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας, του Τάσου Αρνιακού, με τι ένταση θα πνέουν τις επόμενες ώρες αλλά και τι θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, Τάσο. Λοιπόν, Γιώργο, δυστυχώς τα πράγματα με τους ανέμους δεν είναι ευχάριστα για αύριο, καθώς θα συνεχιστούν οι ισχυροί βοριάδες που θα φτάνουν τα 6, τα 7 μποφόρ, τοπικά όμως στα κανάλια και στις ορεινές χαράδρες, ακόμα και τα 8 μποφόρ, από 0,50 μοίρες κατεύθυνση βορειοανατολική δηλαδή, και θα επηρεάσουν κυρίως το Βόρειο Αιγαίο, τη Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Εύβοια, Κυκλάδες, Αττικοβιωτία, δηλαδή εκεί που ουσιαστικά υπάρχουν οι ενεργές εστίες της πυρκαγιάς. Μικρή εξασθένιση των ενέμων περιμένουμε μετά την Τετάρτη και όχι σπουδαία εξασθένιση, θα πέσουν στα 5 με 6 μποφόρ, βοριάδες πάντα, δεν φαίνεται δηλαδή να έχουμε σημαντική. Η θερμοκρασία, Στάσο. Η θερμοκρασία θα ανέβει λιγάκι, φτάσαμε σχεδόν του 40 σήμερα, 39 και 8, 39 και 4 σε αρκετές περιοχές της χώρας, ακόμα και στον Εύρο η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο δεν αποκλείεται να δούμε και κανένα σαραντάρι, αλλά μόνο 1-2 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ουσιαστικά η ζέστη θα διατηρηθεί όλη την εβδομάδα. Μικρή υποχώρηση περιμένουμε από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, 2-3 βαθμούς κάτω, αλλά από Δευτέρα νέα άνοδος μας περιμένει. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια δηλαδή όλος ο Αύγουστος να τελειώσει με ζέστη. Άρα σε κόκκινο συναγερμό λόγω των ανέμων σίγουρα είμαστε μέχρι την Τετάρτη, Τάσο. Ξηρασία, άνεμη και υψηλή θερμοκρασία, ζέστη. Είναι το τρίγωνο δυστυχώς της καταστροφής φέτος για την Ελλάδα. Εκρηκτικό το μείγμα, Τάσο, να σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να επιστρέψουμε στον πρόδρομο Βιωτίας, καθώς εκεί έχουμε μεγάλη αναζωπήρωση. Αντιγόνη Θάνου θα μας ενημερώσει, θα μας μεταφέρει την εικόνα. Αντιγόνη. Και βλέπετε, Γιώργο, από την προηγούμενη σύνδεσή μας στο ίδιο σημείο πόσο φούντουσε η φωτιά. Βλέπετε τις φλόγες που ξεπηδούν και τον μαύρο καπνό που έχει σκεπάσει όλη την περιοχή εδώ. Δίνουν τεράστια μάχη οι πυροσβεστικές δυνάμεις, τα εναέρια μέσα και τα πεζοπόρα τμήματα, προκειμένου να οριοθετήσουν το συγκεκριμένο μέτωπο, το οποίο καίει από τις 2 η ώρα το μεσημέρι συνεχόμενα εδώ, το συγκεκριμένο σημείο όπου και βρισκόμαστε. Είναι κοντά σε οικισμούς, Αντιγόνη. Το μέτωπο αυτό είναι κοντά σε οικισμούς. Βρίσκεται, Γιώργο,
βρίσκεται, Γιώργο, 500 μέτρα από τους οικισμούς. Και η μεγάλη ανησυχία όλων είναι η δυνατή άνεμη, καθώς στην περιοχή πνέουν πολύ δυνατή άνεμη, δυσχερώντας ακόμα περισσότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Βλέπετε με τι μανία ξεπηδούν οι φλόγες, η εικόνα που σας μεταφέρουμε και τον μαύρο καπνό που κυριολεκτικά έχει σκεπάσει όλη την περιοχή, όλο το σημείο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία λόγω των δυνατών ανέμων και τις διάσπατες εστίες που υπάρχουν. Συνεχίζω και λέω ότι εδώ πέρα, φυσικά, όπως είναι και αναμενόμενο, συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας. Δεν μπορεί κανένας οδηγός να περάσει από τον πρόδρομο για να πάει 40, για να το καταλάβει απλά και ο κόσμος. Βλέπετε αυτή τη στιγμή την εικόνα, τις φλόγες που ξεπηδούν. Καίγεται όλη αυτή η δασική έκταση εδώ στον πρόδρομο Βιωτίας με τα πεζοπόρα τμήμα αυτή τη στιγμή να δίνουν μια τεράστια μάχη. Μας ενημερώνουν τώρα ότι πρέπει να φύγουμε κι εμείς. Μας ενημερώνει η αστυνομία τώρα ότι πρέπει Βεβαίως, να φύγουμε. Βεβαίως, πρέπει να μεταφερθείτε κι εσείς. Προέχει η ασφάλειά σας. Είναι δύσκολο το ρεπορτάζ και το δικό σου και των υπολείπων συναδέλφων. Οι εικόνες που μας μεταφέρετε είναι εφιαλτικές. Βλέπουμε μαύρους καπνούς εκεί στον πρόδρομο Βιωτίας. Έχουν σκεπάσει τον ουρανό. Θα συνδεθούμε ξανά μαζί σου, γιατί ανεξέλεγκτη από ό,τι φαίνεται μένεται η πυρκαγιά. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν και εμείς. Να επιστρέψουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, στα πύρινα μέτωπα που καίνε σε Εύρο και Βιωτία. Έχουμε συνδεθεί και πάλι με τους συναδέλφους, τον Βαγγέλη Κοκολάκο και την Αντιγόνη Θάνου. Βαγγέλη, να ξεκινήσουμε από εσένα. Πώς έχει η κατάσταση αυτή την ώρα? Καταστροφικό είναι το πέρασμα της πυρκαγιάς. Εκτός από τον Εύρο και από την Ροδόπη, όπου εκεί έχουμε ένα μεγάλο μέτωπο, ήδη έχουν εκκαινωθεί τα χωριά Σώστης, Λινός, Πολύαθος, μετά από Μίσκο και Μέγα Πιστό, καθώς η πυρκαγιά εκεί εξαπλώνεται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Βλέπουμε, έχει μπει στα σπίτια οι πυρκαγιές, καίγονται σπίτια, Βαγγέλη. Εξαπλώνεται με ταχύτητα τους ρυθμούς η πυρκαγιά στους πρόποδες του Παπίκιου Όρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη χειρότερη μοίρα βρίσκεται το χωριό Σώστης, αφού πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον 10 Γιώργο και αυτοκίνητα έχουν καεί. Οι κάτοικοι έχουν βγει στους δρόμους, είναι αναστατωμένοι και η επιχείρηση της πυροσβεστικής εκεί ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, τα εναέρια μέσα δεν κατάφεραν να τη συγκρατήσουν, καθώς επιχειρούσαν εκείνη την ώρα στο μεγάλο μέτωπο του Εύρου, το οποίο μένεται και αυτήν την ώρα. Δύο είναι τα μέτωπα που απασχολούν στο νότιο Εύρο, αυτό στην Ήψα και το δεύτερο στο χωριό Μοναστεράκι, και φυσικά μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά στον πυρήνα του δάσους της Δαρδιάς, Γιώργο. Μια δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους του Εύρου. Πάμε και στο άλλο μέτωπο, στη Βιωτία, στην Αντιγόνη Θάνου. Αντιγόνη. Και οι πυροσβέστες, Γιώργο, δίνουν μια τετάνια μάχη προκειμένου να οριοθετήσουν αυτό το μέτωπο, το οποίο από τις 2 η ώρα το μεσημέρι καίει τη δασική έκταση. Είδατε και πριν από τη σύνδεση που κάναμε πριν από περίπου ένα τέταρτο, οι φλόγες είχαν φτάσει μέχρι τον δρόμο. Και αν ξεπεράσουν, Γιώργο, το δρόμο, μιλάμε για μια καταστροφή, καθώς υπάρχουν σπίτια ακριβώς από κάτω. Έχουν δώσει πάρα πολύ μεγάλη μάχη οι πυροσβέστες. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται πεζοπόρα τμήματα. Δεν ξέρω αν έχετε και πολύ καλή εικόνα, οι οποίοι προσπαθούν με μάνικες να σβήσουν τις φλόγες, να σβήσουν αυτές τις διάσπαρτες εστίες, ενώ φυσικά και τα εναέρια μέσα συνεχώς πετούν, κάνοντας ρήψεις νερού όση ώρα τους απομένει, καθώς σε μία ώρα και κάτι λεπτά θα σταματήσουν και οι εναέρες πτήσεις. Εδώ πέρα βλέπετε τους πυροσβέστες, τους εθελοντές από τον Ερυθρό Σταυρό, αλλά και κάτοικοι, οι οποίοι είναι συγκεντρωμένοι και προσπαθούν και εκείνοι με ό,τι μέσα διαθέτουν, με λάστιχα, με κουβάδες, να συμβάλλουν και εκείνοι στην κατάσβεση της φωτιάς, καθώς μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο μέτωπο, το οποίο από τις 2 η ώρα το μεσημέρι έχει κάψει τα πάντα, όπως βλέπετε και αυτή τη στιγμή από την εικόνα που σας μεταφέρουμε. Πολύ δύσκολο βράδυ. Εδώ θα μείνουν οι πυροσβέστες, εδώ θα μείνουν όλοι, προκειμένου να καταφέρουν να υιοθετήσουν το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο, Γιώργο. Είναι εφιαλτικές εικόνες που μας μεταφέρετε από όλα τα πύρινα μέτωπα. Τη Γόνη, να σας ευχαριστήσω και εσένα.